Πρόεδρε, και ούστε 20 λεπτά. Θα τα εξαντλήσετε, αν δεν μάλλον δεν θα τα εξαντλήσω, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σου δεν είναι, εντάξει. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα εξ αρχής να επαναλάβω αυτό που και χθες την τοποθέτησή μου είπα την ώρα που καταθέταμε την πρόταση μορφής στον Πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για μια πολιτική επιλογή. Μια πολιτική επιλογή έκφρασης της δυσαρέσκειά μας για τη διαδικασία που επελέγει, τη δυσαρέσκειά μας για την παραβίαση του κανονισμού και του συντάγματος. Δεν πρόκειται για μια προσωπική διένεξη, αλλά για μια πολιτική επιλογή, αναγκαστική από τη στιγμή που ο Πρόεδρος επέλεξε να πάρει πάνω του ως μη όφιλε, κατά την γνώμη μας, την απόφαση να αποδεχθεί πλήρως την πρόταση και τις προτροπές του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ο οποίος ήρθε ετεροχρονισμένα να αλλάξει τη θέση που είχε εκφράσει πρωτήτερα εκ μέρους της κυβέρνησης ο Υπουργός Επικρατείας και να απορρίψει την πρόταση δυσπιστίας που καταθέσαμε στον Υπουργό των Οικονομικών. Και λέω ως μη όφιλε, δεδομένου ότι θα μπορούσε να θέσει το θέμα στην Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, είτε έστω στη διάσκεψη των Προέδρων. Δεν έπραξε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το ότι δεν πρόκειται για μία, αν θέλετε, προσωπική διένεξη, μαρτυρά και το γεγονός ότι ο κ. Μεϊμαράκης είναι, αν δεν κάνω λάθος, από τους λίγους, δεν είναι σύνηθες στα κοινοβουλευτικά χρονικά, πρόεδρος της Βουλής, που έχει εκλεγεί και με την ψήφο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με τη δική μας ψήφο. Υπ' αυτή την έννοια έχουμε και ένα λόγο παραπάνω, αν θέλετε να είμαστε περισσότερο αυστηροί και απαιτητικοί. Χθες, κατά τη γνώμη μας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το εκφράσαμε με έντονο τρόπο, έγινε ένα πρωτοφανές στα χρονικά κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Με ακόμα πιο προφανή πολιτική σκοπιμότητα, καταθέσαμε μία συνταγματικά ορθή πρόταση. Χθες, μάλιστα, άκουσα τον αξιότιμο πρόεδρο του Δήμου Ακλαμάνη να μιλά για χαρακτηρισμούς, για ύβρις. Από τη δική μας πλευρά, κύριε πρόεδρε, δεν υπήρξαν ούτε χαρακτηρισμοί ούτε ύβρις. Αντιθέτως, χθες ειδικότερα, δεχθήκαμε καταιγισμό, χαρακτηρισμό και ύβριο. Χαρακτηρισμό και ύβριο που προσβάλλουν, όχι εμάς προσωπικά, τους θεσμούς που εκπροσωπούμε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να αποκαλεί, να με κατηγορεί και να λέει ότι ο πρόεδρος της Βουλής έφτισε στα μούτρα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είδα να το σχολιάζει κανείς αυτό. Να μας κατηγορεί ότι είμαστε η πέμπτη φάλαγγα. Να μας κατηγορεί με μια απίστευτη εθνοκαπηλεία που μοιάζει άλλες εποχές, μας πάει σε άλλες εποχές και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Ότι εμείς καταστρέφουμε τη χώρα την ώρα που κάποιοι άλλοι σώζουν τη χώρα. Εμείς δεν καταθέσαμε ούτε ύβρις, ούτε ήρθαμε εδώ με διάθεση να ανταλλάξουμε χαρακτηρισμούς, με πολιτικά επιχειρήματα. Βεβαίως, σκληρή πολιτική κριτική. Μιλήσαμε για πολιτικό έγκλημα και επιμένουμε σε αυτό. Φαντάζομαι ότι ενδεχομένως ως προς αυτό, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να μην έχετε και πολύ διαφορετική άποψη σε σχέση και με τη χθεσινή σας στάση. Γιατί καταλαβαίνω τον διαρκή εκβιασμό που υφίστανται οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας όλα αυτά τα χρόνια. Έναν εκβιασμό που χθες ξεπέρασε τα όρια. Και μάλιστα με ψευδείς αναφορές. Ότι εάν δεν ψηφιστεί ή εάν
καθυστερήσει τρεις μέρες η κοινοβουλευτική διαδικασία, δεν θα πάρουμε τη δόση όταν γνωρίζανε. Γνώριζε ο κύριος Σταμάτης. Όταν τα έλεγε αυτά στην ομιλία του την πρώτη, όταν ακόμα βεβαίως μας έλεγε ότι είναι καθόλου ανόμιμη η πρότασή μας. Γνώριζε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ζήτημα δόσης στο Eurogroup, στη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών που θα γίνει στη χώρα μας, την άτυπη συνάντηση μεθαύριο. Αλλά στις 17 του Απρίλη. Άρα εδώ πρόκειται για έναν εκβιασμό συνειδητά ψευδή. Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι καταθέσαμε μια, κατά την άποψή μας, συνταγματικά ορθή πρόταση. Και σας καταθέτω μια σειρά από γνωμοδοτήσεις. Χθες αναφερθήκατε οι περισσότεροι στη γνωμοδότηση του κυρίου Χρυσόγονου και μάλιστα με περιπεκτικό ύφος. Δεν μας λέτε ποιοι είναι αυτοί που γνωμοδοτούν. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κρίνετε τους καθηγητές συνταγματικού δικαίου, τους συνταγματολόγους, ανάλογα με το αν έχουν πολιτική προτίμηση ή όχι. Δηλαδή ο κύριος Βενιζέλος που τόσα χρόνια τον έχετε για έγκριτο συνταγματολόγο, επειδή είναι Πασόκ, δεν θα έπρεπε να έχει άποψη. Καταθέτω λοιπόν και την γνωμοδότηση του κυρίου Χρυσόγονου, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και την γνωμοδότηση του κυρίου Κατρούγκαλου, καθηγητή δημοσίου δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, και την γνωμοδότηση του κυρίου Φιλίππου, επίκουρου καθηγητή συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης. Καταθέτω και απόσπασμα από την μελέτη της κυρίας Καμτσίδου, καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που μάλιστα έχει γραφεί σε ανύποπτο χρόνο. Όλα αυτά αποδεικνύουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πρότασή μας έπρεπε να συζητηθεί με τη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός και το Σύνταγμα. Η χθεσινή εξέλιξη προσβάλλει στον πυρήνα της την κοινοβουλευτική αρχή και έρχεται σε αντίθεση με τον πανθομολογούμενο διαχωρισμό μεταξύ συλλογικής ευθύνης κυβέρνησης και ατομικής ευθύνης υπουργών. Άκουσα και τον Υπουργό, τον κύριο Αθανασίου, να τοποθετείται επί μακρόν επ' αυτού του ζητήματος. Διάκριση της ευθύνης σε συλλογική και ατομική. Βεβαίως, δεν χρειάζεται να είμαστε ούτε νομικοί ούτε συνταγματολόγοι. Αλλά μια απλή ανάγνωση να κάνει κάποιος που ξέρει γράμματα, άρθρο 84 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Εγώ το Πολυτεχνείο έχω τελειώσει, κύριε Αθανασίου. Δεν έχω τελειώσει νομικά. Εν τούτης, γνωρίζω να διαβάζω ελληνικά. Επουδενή δεν συνδέεται ατομική ευθύνη υπουργού με συλλογική ευθύνη κυβέρνηση, διότι σε μια τέτοια εκδοχή θα καταλήγαμε στο άτοπο μομφή που γίνεται δεκτή κατά μέλους κυβέρνησης να συνεπάγεται και πτώσης κυβέρνησης. Πράγμα το οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν υφίσταται. Ως εκ τούτου, πώς επαναφέρεται διαρκώς το ζήτημα του χρονικού ορίου του εξαμήνου, όταν η μία πρόταση είναι κατά συλλογικά της κυβερνήσεως, η άλλη κατά μέλους της κυβέρνησης. Η μία πρόταση, εάν γίνει αποδεκτή, οδηγεί σε πτώση της κυβέρνησης, η άλλη πρόταση οδηγεί σε αναγκαστική παραίτηση του Υπουργού, όχι σε πτώση της κυβέρνησης. Εξ όσο γνωρίζω βέβαια, και ο κύριος Βενιζέλος αποδέχεται τον διαχωρισμό μεταξύ συλλογικής ευθύνης κυβέρνησης και ατομικής ευθύνης των Υπουργών. Αλλά βεβαίως ο κύριος Βενιζέλος είναι γνωστός μεταξύ των συνταγματολόγων και για τη συνήθειά του πολλές φορές τις γνώσεις του για το Σύνταγμα να τις αξιοποιεί ως εργαλείο για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμότητων. Τι συνέβη όμως κατά τη διαδικασία, κυρίες και κύριοι βουλευτές? Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σταμάτης, όχι μία φορά, αλλά δύο φορές απεδέχθη την πρόταση. Την έκανε αμέσως αποδεκτή
Μην τον παραφράζετε, υπάρχουν πρακτικά. Υπάρχει και το βίντεο που έχει παιχτεί σε όλες τις τηλεοράσεις. Και μάλιστα επιχειρηματολόγησε τη δεύτερη φορά, λέγοντας ότι δεν θέτουμε κανένα θέμα νομιμότητας της πρότασης που καταθέτεται. Έχετε δικαίωμα να το κάνετε, αλλά είναι εθνικά επιζήμια, δεν θα πάρουμε τη δόση. Η αντιπρόεδρος της Βουλής, προεδρεύουσα, ζήτησε ομιλητές για να ξεκινήσει αμέσως τη διαδικασία της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας. Προσδιορίσα ακόμα και την έναρξη της συζήτησης. Και ξαφνικά όλα ανατράπησαν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος χθες θέλησε να λειτουργήσει και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρόεδρος της Βουλής και ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σήμερα όμως είναι σε όλους νομίζω απολύτως σαφές ποια ήταν η σκοπιμότητα αυτής της θεαματικής αλλαγής στάσης της κυβέρνησης ανάμεσα στην τοποθέτηση του κ. Σταμάτη και στην τοποθέτηση του κ. Βενιζέλου. Η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή για την ουσία της κυβερνητικής πολιτικής, για την ουσία του πολυνομοσχεδίου, για τις βαρύτατες επιπτώσεις του στην οικονομία, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα, θα ήταν κόλαφος για την κυβέρνηση. Ακόμα μεγαλύτερος κόλαφος θα ήταν η αναμενόμενη κρίση των βουλευτών για τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα, έτσι και ετίθετο στην κρίση της Βουλής, η πρόταση δυσπιστίας που καταθέσατε. Αυτό ήταν και ο λόγος που καταπιαστήκατε από χθες σκόπιμα, κατά την άποψή μας, σε λανθασμένες νομικές ερμηνείες, με μόνο σκοπό να αποφύγετε μια κοινοβουλευτική μάχη. Η κυβέρνηση χθες φυγομάκησε, κύριε Αθανασίου. Το μόνο κυβερνητικό σχέδιο χθες κατά τη συζήτηση στη Βουλή ήταν η φυγομαχία. Και δυστυχώς ο πρόεδρος της Βουλής υπηρέτησε αυτό το κυβερνητικό σχέδιο. Και το κοινοβούλιο για άλλη μια φορά τραυματίστηκε προκειμένου να μην στραπατσαριστεί η εικόνα της κυβέρνησης. Ποιο ήταν το επικοινωνιακό τρίκ που ακολουθούσε η κυβέρνηση εδώ και ένα μήνα? Ότι δήθεν διαπραγματεύεται σκληρά. Αυτό το τρίκ ο ίδιος ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργός της Κυβέρνησης, το ξεγύμνωσε, αποδεικνύοντας ότι δεν υπήρξε καμία διαπραγμάτευση ουσιαστική. Αλλά εκ των προτέρων ο κύριος Κατζηδάκης τα είχε δεχτεί όλα. Ποιο ήταν το δεύτερο τρίκ? Ότι τελείωσε το μνημόνιο. Αλλά αυτό που ψηφίστηκε χθες και πλέον εκ του αποτελέσματος και εκ των διαρροών από την κυβερνητική πλειοψηφία μπορούμε όλοι να συναγάγουμε, ήταν κάτι εξίσου σημαντικό με τα προηγούμενα μνημόνια, αν όχι άλλο ένα μνημόνιο. Αλλιώς γιατί υπήρξαν αυτές οι διαρροές? Πάει λοιπόν και αυτό το τρίκ. Τι έμειναν? Έμειναν οι αντάρτες του γάλακτος, οι αντάρτες γάλακτος, οι οποίοι όπως κάθε φορά κάνουν φασαρία και στο τέλος ψηφίζουν τα πάντα. Σε συνεννόηση, κατά την άποψή μας, με την κυβέρνηση. Σε συνεννόηση, κατά την άποψή μας, με την κυβέρνηση. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Κασί, κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Εάν κάποιος νομίζει, ότι θίγεται να πάρει το λόγο προσωπικού, παρακαλώ μην διακόπτετε όμως. Να ρίχνετε σκόνη στα μάτια του κόσμου για να μην καταλάβει η ελληνική κοινωνία, έτσι πιστεύατε, τι εγκλήματα κρύβονταν σε αυτές τις 800 σελίδες που κατατέθηκαν 3 ώρα το πρωί, Παρασκευή προς Σάββατο. Έπρεπε το Σάββατο να διαβαστούν από όλους τους βουλευτές, να συζητηθούν στην Επιτροπή σε 6 ώρες και σε άλλες 6 ώρες την Κυριακή να καταλήξουμε και να ψηφίσουμε. Λοιπόν, αυτή τη διαδικασία συγκάλυψης
ήθελε να ξεσκεπάσει η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Υπουργού των Οικονομικών. Και ταυτόχρονα να αναδείξει τις βαρύτατες πολιτικές ευθύνες του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος μάλιστα μας δήλωσε ότι είναι ευτυχής διότι ολοκλήρωσε το έργο του και έβγαλε τη χώρα από τον τάφο και ετοιμάζεται και για νέα αξιώματα. Να ξεσκεπάσει λοιπόν αυτές τις βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, αλλά και την προσπάθεια, και αυτό είναι το αθλιέστερο όλων, της αυτοαμνίστευσης. Της αυτοαμνίστευσης των εμπλεκομένων σε πράξεις που κατά τη γνώμη μας συνιστούν κακουργηματική απιστία εις βάρος του δημοσίου. Διότι πώς αλλιώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτό που γίνεται με τις τράπεζες, όταν ξαφνικά, σας δίνω μόνο ένα παράδειγμα, μια συστημική τράπεζα της Eurobank, κερδοσκοπικά funds, ντόπια ή ξένα, θα μπορούν με 2-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ να αποκτήσουν το 51% τη στιγμή που το ελληνικό δημόσιο έχει ήδη βάλει 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο θα έχει το 49% και με 2,2 δισεκατομμύρια κερδοσκοπικά funds το 51%. Αυτό για σας τι είναι? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτό ακριβώς ήθελε η κυβέρνηση να αποφύγει, γι' αυτό και προσπάθησε να αναδείξει διάφορα νομικήστικα τερτύπια, διότι με την τρίμερη διαδικασία, ήθελε δεν ήθελε η κυβέρνηση, θα ήταν αναγκασμένη εδώ να απολογηθεί και να μιλήσει για αυτό το έγκλημα. Εις βάρος της μεσαίας τάξης, εις βάρος του δημόσιου πλούτου, για το σκάνδαλο των τραπεζών που σας είπα πιο πριν, ήθελε δεν ήθελε θα συζήταγε και για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων με τον κόσμο της μισθωτής σκλαβιάς που οικοδομεί το καθεστώς του μνημονίου, γιατί ένα καθεστώς φτιάχνεται. Αλλά νομίζω ότι τελικά δεν θα καταφέρετε να αποφύγετε αυτή την ουσιαστική συζήτηση. Ήδη το πολύ διαφημισμένο success story νούμερο 2 μετατράπηκε χθες βράδυ σε ιστορία τρόμου. Τα χαμόγελα πάγωσαν. Προσπαθούν κάποιοι να πανηγυρίσουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μετράτε τα τραύματά σας. Είστε μια κυβέρνηση πολυτραυματίας. Και επειδή κάποιοι έσπευσαν να πούν μέγα λάθος η πρόταση Μομφής κατά του Υπουργού των Οικονομικών, ας κάνουμε κάθε 2 εβδομάδες και τέτοια λάθη να χάνετε και από 2 στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, νομίζω και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης κατάλαβε. Κατάλαβε τι προσπαθούσε να αποφύγει η κυβέρνηση με την επίκληση επιχειρημάτων και ερμηνεών και γνωμοδοτήσεων σε σχέση με την ερμηνεία του κανονισμού, προκειμένου να μην γίνει συζήτηση. Διότι όταν σε μία ψηφοφορία με αυτούς τους, με αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα, με την τρομοκρατία της δόσης, με το στανιό της κομματικής πειθαρχίας, φτάνεται με το ζόρι στο 151, ο κύριος Στουρνάρας όχι 151 δεν θα έπαιρνε, ούτε 140 δεν θα έπαιρνε. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο, εκθέσατε τον Υπουργό των Οικονομικών, διότι στην πράξη όχι μόνο δεν βρεθήκατε ως κυβέρνηση αλληλέγγυη απέναντί του, αλλά φανερώσατε τον φόβο σας μπροστά στην επικείμενη διαδικασία της ψηφοφορίας, βάζοντας ξανά ψεύτικα εκβιαστικά διλήμματα σε σχέση με τη δόση που δεν θα δοθεί, αλλά ξέρετε, πρωταπριλιά έχουμε αύριο, δεν είχαμε χθες. Επιτρέψτε μου όμως, κύριε Πρόεδρε, να μου δώσετε 3 λεπτά να πω και για τα θέματα που αφορούν
την κοινοβουλευτική διαδικασία, γιατί νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση, αν θέλετε, αποτελεί και μια ευκαιρία για έναν ευρύτερο αναστοχασμό πάνω στο ρόλο του Κοινοβουλίου, στο κύρος των βουλευτών, στις διαδικασίες και στους θεσμούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Στη συνείδηση της κοινωνίας έχει απαξιωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία. Και αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια εδώ είναι και μια αφυδάτωση της ίδιας της δημοκρατίας. Βεβαίως η ιστορία διδάσκει ότι σε περιόδους κρίσης γιγαντώνεται η υποβάθμιση του κοινοβουλίου και των θεσμών. Διδάσκει επίσης ότι η αντιλαϊκή πολιτική απαιτεί και επιβάλλει ένα απαξιωμένο κοινοβούλιο. Αυτό που ζούμε όμως σε αυτόν τον τόπο 4 χρόνια τώρα, γιατί κάποιος, νομίζω, προεδρεύων ανέτρεξε στο 1927, αν δεν κάνω λάθος, για να θυμηθεί παλιότερες προτάσεις δυσπιστίας σε πρόεδρο της Βουλής. Αυτά που ζούμε τα 4 τελευταία χρόνια είναι πρωτοφανή. Θα σας μιλήσω με αριθμούς. 400 εφαρμοστικοί νόμοι έχουν περάσει εδώ. 180 από αυτούς τα τελευταία 2 χρόνια. 40 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχουν περάσει. 9 νομοσχέδια με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, δηλαδή σε 2 μόνο μέρες, τα τελευταία 2 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται μονάχα κατά την ψηφοφορία. Δεν έρχεται ουδέποτε στις ερωτήσεις που κατατίθενται από τους άλλους αρχηγούς ή βουλευτές. Κατήργησε την ώρα του Πρωθυπουργού. Τον ακολουθούν στην ίδια τακτική. Τον ακολουθούν στην ίδια τακτική και οι υπουργοί της κυβέρνησης. Η Βουλή πλέον δεν βουλεύεται. Δεν συζητά πολιτικά. Έχει μετατραπεί σε... Έχει αποκτήσει έναν απολύτως διεκπεραιωτικό ρόλο. Εκπρόθεσμες νυχτερινές εγκρυπτότροπολογίες. Νομοσχέδια εκατοντάδων σελίδων σε ένα άρθρο. Πριν ξεκινήσει λοιπόν η σημερινή συζήτηση, θα ήσασταν εδώ νομίζω, είχε επίκαιρες ερωτήσεις, μόλις 2. Άλλες φορές δεν υπάρχει καμία, διότι οι υπουργοί επιλέγουν να απέχουν από τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Λυπάμαι, αλλά η συμμετοχή στο κοινοβουλευτικό έλεγχο δεν είναι προαιρετική για τους υπουργούς. Και ως προς αυτό, το Προεδρείο και ο Πρόεδρος της Βουλής, όλοι μας έχουμε ευθύνη, αλλά πρώτη στη ευθύνη έχει το Προεδρείο και ο Πρόεδρος της Βουλής. Έχουμε κάνει αλλεπάλληλα διαβήματα για την ακύρωση επίκαιρων ερωτήσεων, τη μη διεξαγωγή προημερησίας διάταξης συζητήσεων, για τις τροπολογίες που έρχονται από το πουθενά. Το παράξενο δε είναι ότι όταν αυτά τα συζητάμε κατηδίαν με τον Πρόεδρο, τον κύριο Μημαράκη, συμφωνεί μαζί μας. Και βεβαίως δεσμεύεται ότι το Προεδρείο θα λάβει μέτρα. Διαπιστώσατε μήπως να έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια αυτή η κατάσταση? Κύριοι βουλευτές, εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη για το Κοινοβούλιο και τον ρόλο του. Αντίληψη που θέλει την αποφασιστική ενδυνάμωση του Κοινοβουλίου ως αυτόνομου, νομοθετικού και ελεγκτικού θεσμού της εκτελεστικής εξουσίας. Που θέλει τον δραστικό περιορισμό της διαδικασίας του κατεπήγοντος. Οι δικές μας προτάσεις ξεκινούν από τη δυνατότητα υποβολής νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου, όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά και από συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών, με δεσμευτική χρονική διαδικασία για τη συζήτηση και ψήφισή του στην Ολομέλεια, και καταλήγουν ακόμα και στη δυνατότητα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής από μικρότερο αριθμό βουλευτών, διεξαγωγή δημοψηφίσματος ακόμα και για ψηφισμένο νομοσχέδιο με δικαίωμα πρόταση συγκεκριμένου αριθμού βουλευτών. Έχουμε καταθέσει προτάσεις μας. Αυτές οι αντιλήψεις και οι αρχές μας είναι και οι γενναίες θεσμικές αλλαγές που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν για να αποκτήσει το Κοινοβούλιο ξανά αυτόνομο ρόλο και παρουσία. Αυτό που ζητάμε είναι περισσότερη δημοκρατία. Αυτό που απαιτούμε είναι η τήρηση του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος, το ακριβώς αντίθετο λοιπόν από αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια,
που ζούμε, τη Βουλή του εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, τη Βουλή του ακυρώνεται λόγω κολλήματος του Υπουργού. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε ό,τι μας αφορά, θα υπερασπιστούμε με όποιο μέσο έχουμε την κοινοβουλευτική διαδικασία και το Σύνταγμα. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο υπερασπιζόμαστε την ίδια τη δημοκρατία. Διότι μία Βουλή διακοσμητική, χωρίς διάλογο, μακριά από την κοινωνία, με συνεχείς προκλήσεις από τη μεριά της κυβέρνησης, μία Βουλή που στέκεται διαρκώς απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας και στις αγωνίες της, είναι ό,τι χειρότερο για αυτό που κι εσείς πριν είπατε, κύριε Πρόεδρε, για την απαξίωση της πολιτικής, την απαξίωση των θεσμών και την απαξίωση της ίδιας της δημοκρατίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να εκλάβετε τη δική μας πρόταση δυσπιστίας, πέρα από την προφανή δυσαρέσκειά μας για τη χθεσινή διαδικασία, και ως μία απόπειρα θεσμικής απάντησης στον ευτελισμό και στην απαξίωση του Κοινοβουλίου. Κάτι το οποίο νομίζω αφορά όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Σας ευχαριστώ.